συγκίνηση σκόρπισε το πρωί ενήμερα της 25ης Μαρτίου η ύψωση της τεραστίων διαστάσεων σημαίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τον εθνικό ύμνο να παιανίζει και πλήθος πολιτών να παρακολουθούν τη διαδικασία. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Ημέρα Εθνικής Υπερηφάνειας και ημέρα Εθνικής Ενσυναίσθησης του Ελληνικού Έθνους. Για μία ακόμη φορά την πρωτοβουλία για την ύψωση της σημαίας έλαβε ο γνωστός επιχειρηματίας Θόδωρος Καλαθάκης, ο οποίος με συγκίνηση είπε ότι η θυσία και η υπερηφάνεια των προγόνων μας είναι χρέος να μην ξεχαστούν. Σαν σήμερα οι προγονοί μας θυσίασαν τις ζωές τους για να είμαστε εμείς σήμερα ένα υπερήφανο ελληνικό έθνος. Χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου. Η σημαία που φτάνει το 1,5 στρέμμα υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού και το μέγεθός της ήταν τέτοιο που φαινόταν από κάθε σημείο του Ηρακλείου με θέα προς το λιμάνι, με πολίτες να εξηγούν ότι η κίνηση αυτή, εκτός από συγκινητική, ήταν και είναι διδακτική, κυρίως για τους νέους. Κάποια στιγμή πρέπει να νιώθουμε Έλληνες και να μην ξεχνάμε τους προγόνους που τόσο πάσχισαν για να φτιάξουν αυτό το κράτος, το οποίο εμείς τελευταία δεν το πολύ προσέχουμε. Τη σημαία, ναι. Αυτά δεν πρέπει να μένουν πίσω, πρέπει να έρχονται όλος ο κόσμος κάτω να τα βλέπει. Να δω τη σημαία κι εγώ, ναι. Όπως όλος ο κόσμος. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρωτότυπη, ωραία. Και μεγάλη ελληνική σημαία, ό,τι καλύτερο. Το μέγεθος δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά, έχει να κάνει με το μέγεθος του ελληνικού λαού, το μεγαλείο της ψυχής του ελληνικού λαού που τόλμησε να τα βάλει με μια ολόκληρη Οθωμανική αυτοκρατορία παραπέουσα για τον ιδανικό της ελευθερίας. Όσοι βρέθηκαν κατά την ύψωση της σημαίας στο χώρο έξω από το λιμεναρχείο Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να γευτούν μεζέδες και να δροσιστούν στο μπουφέ που έφτιαξε ο Θόδωρος Καλαθάκης, ο οποίος αντάλλαξε ευχές με όλο τον κόσμο, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη εθνική επέτειο.